Ως ένα κακό προμήνυμα για την κατεύθυνση που θα πάρει ο νέος νόμος για την προστασία των δανειοληπτών, χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι των καταναλωτικών οργανώσεων της χώρας τον αποκλεισμό τους από τις συζητήσεις που γίνονται αυτή την περίοδο για τη διαμόρφωσή τους, τις οποίες ουσιαστικά μετέχουν αποκλειστικά εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των τραπεζών. Ακούγεται και βέβαια γίνονται οι συζητήσεις για αλλαγή και κατάργηση του νόμου Κατσέλη και για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένας καινούριος νόμος ο οποίος θα λύνει το θέμα των υπερχρεωμένων πολιτών σε σχέση με τις τράπεζες αλλά και το δημόσιο, γιατί πλέον στο νόμο Κατσέλη έχουν ενταχθεί και οι οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όμως πρέπει να πούμε ότι διάφορες συζητήσεις που γίνονται απουσία των εκπροσώπων των καταναλωτών. Στο τραπέζι συμμετέχουν εκπρόσωποι των τραπεζών και οι εκπρόσωποι της πολιτείας. Εμείς ως Ενώσεις Καταναλωτών, ως Ομοσπονδία, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών, Παρέμβαση, έχουμε βγάλει δελτίο τύπου όπου συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα προστασίας της πρώτης κατοικίας και βέβαια οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε θεωρούμε ότι δεν θα λύσει το πρόβλημα αλλά θα του δώσει μία παράταση και ίσως χειροτερέψει η κατάσταση για ορισμένους καταναλωτές οι οποίοι δεν θα μπορούν πλέον να έχουν την προστασία του νόμου Κατσέλη. Ωραία, μισό λεπτό. Και βέβαια δεν θεωρούμε ότι ο νόμος πρέπει να καταργηθεί όπως λέγεται, γιατί έχει γίνει κατάχρηση από πάρα πολλούς κακοπληρωτές. Εμείς τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε από τη δική μας συμβολή στο νόμο Κατσέλη, υπάρχει πραγματικά ένας αριθμός πολιτών οι οποίοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών έχουν ανάγκη αυτής της προστασίας. Βρίσκονται δηλαδή σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους λόγω των αλλαγών που έγιναν στα οικονομικά τους. Είτε έχασαν τη δουλειά τους, είτε μειώθηκαν σημαντικά τα οικονομικά τους στοιχεία, οι πόροι τους, ώστε δεν μπόρεσαν, άλλαξε τελείως η ζωή τους και δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις ρυθμίσεις τις οποίες είχαν συμφωνήσει. Επί του παρόντος, συμφωνία επί της αρχής μεταξύ τραπεζών και κυβέρνησης είναι ότι η προστασία πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση και η βασική διαφωνία αφορά το όριο προστασίας, με τις τράπεζες να επιμένουν ότι πρέπει να είναι κοντά στις 100.000 ευρώ, να καλύπτεται έτσι δηλαδή το 85% των στεγαστικών δανείων και να αφορά μόνο τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας. Σε ό,τι αφορά την κυβερνητική πλευρά, δεν είναι σαφές που τοποθετείται το όριο προστασίας, καθώς αναζητείται η χρυσή τομή ώστε να μην κινδυνεύσει η πρώτη κατοικία των οικονομικά ευάλωτων καταναλωτών και από την άλλη πλευρά να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στις τράπεζες που βρίσκουν σιγά σιγά τον βηματισμό τους προς την κανονικότητα, ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια ανασύνταξης της οικονομίας και της κοινωνίας έπειτα σχεδόν από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης.